οι μυροφόρες. Αφήγηση Κώστας Μπορμπουδάκης. Μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο μαζί με τη μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου. Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν και έλαβαν από τον Πιλάτο το σώμα του Κυρίου, το κατέβασαν από το σταυρό, το περιέβαλαν σε συνδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο και έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου. Την ώρα εκείνη παρευρίσκονταν κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που καθόταν απέναντι του τάφου. Άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε την Θεομήτορα. Δεν παρευρίσκονταν μόνο αυτές, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες, όπως αναφέρει και ο Λουκάς. Οι μυροφόρες, αφού ετοίμασαν τα μύρα και τα αρώματα, ήρθαν την πρώτη της εβδομάδος, την Κυριακή πολύ πρωί, όπως αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές, στο μνήμα για να αλείψουν με αυτά το σώμα του Κυρίου. Ο Λουκάς αναφέρει, την πρώτη της εβδομάδος, όρθρο βαθύ, ήρθαν στο μνήμα η Μαρία Μαγδαληνή, η του Ιακώβου, η Ιωάννα και άλλες μαζί τους. Ο Ματθαίος αναφέρει, αργά το Σάββατο, ξημερώνοντας την πρώτη της εβδομάδος και δύο μυροφόρες προσήλθαν. Ο Ιωάννης αναφέρει, το πρωί, ενώ ήταν σκοτεινά και ήταν μόνο η Μαρία Μαγδαληνή. Ενώ ο Μάρκος αναφέρει, πολύ πρωί της πρώτης της εβδομάδος και ήταν τρεις οι προσερχόμενες μυροφόρες. Φαίνονται βέβαια να διαφωνούν κάπως οι Ευαγγελιστές μεταξύ τους, τόσο για την ώρα όσο και για τον αριθμό των γυναικών. Οι μυροφόρες ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά, αλλά και δύο και τρεις φορές σταδιακά και όχι στον ίδιο χρόνο ακριβώς. Πρώτη από όλους ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Το συμπεραίνουμε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, γιατί αναφέρει ήλθε η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία, που ήταν οπωσδήποτε η Θεομήτορ, για να δουν τον τάφο. Και έγινε μεγάλο σεισμός, γιατί άγγελος Κυρίου ήλθε, σήκωσε τη μεγάλη πέτρα από το μνημείο και κάθισε πάνω της. Ήταν η μορφή του σαν αστραπή και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι και από το φόβο τους ταράχτηκαν οι φύλακες και έγιναν σαν νεκροί. Έτσι ο άγγελος κατά το κείμενο τους έδειξε το κενό μνημείο και είπε στις μυροφόρες να αναγγείλουν το χαρμόσυνο νέο και στους μαθητές. Ο Όσιος Δαμασκηνός, ο Στουδίτης, αναφέρει αναλυτικά ποιες ήταν οι μυροφόρες. Η πρώτη μυροφόρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Χριστός είχε βγάλει 7 δαιμόνια και για αυτή την ευεργεσία τον ακολουθούσε. Μετά την ανάληψη του Χριστού πήγε στη Ρώμη στον αυτοκράτορα Τιβέριο και θεράπευσε το μάτι του. Επίσης κατήγγειλε στον Τιβέριο, τον Πιλάτο και τους αρχιερείς για την άδικη σταύρωση του Χριστού και αυτός τους θανάτωσε. Η Μαρία η Μαγδαληνή πέθανε στην Έφεσο, όπου την έθαψε ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αργότερα, ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός πήρε τα λείψανά της στην Κωνσταντινούπολη. Δεύτερη ήταν η Σαλόμη, κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος, η οποία αργότερα παντρεύτηκε τον μικρό Ζεβεδαίο. Τρίτη μυροφόρος ήταν η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος στο σπίτι του βασιλιά Ηρώδη. Τέταρτη, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, η οποία προηγουμένως είχε αλείψει τον Χριστό με το μύρο, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πέμπτη, ήταν η αδερφή της, η Μάρθα, η οποία υπηρετούσε τον Χριστό με πολύ προθυμία από την αρχή. Έκτη, είναι η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά. Αυτή τη Μαρία, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει αδελφή της Θεοτόκου. Ο Ιωακείμ, ο πατέρας της Παναγίας, είχε έναν αδελφό και όταν εκείνος πέθανε, χωρίς να έχει παιδί, πήρε τη γυναίκα του ως σύζυγό του σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Με αυτήν απέκτησε ένα παιδί, τη Μαρία. Έβδομη μυροφόρος ήταν η Σωσάνα. Υπήρχαν και άλλες μυροφόρες που βοηθούσαν τις παραπάνω, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς,
αλλά τα ονόματά τους δεν αναφέρονται από τους Ευαγγελιστές γιατί δεν τις θεωρούσαν σημαντικές.